Άλλο ψαλμό, σας παρακαλώ ανοίξουμε τις γραφές μας. Είναι σελίδα 564, να διαβάζουμε όλοι μαζί με προσοχή τον 106 ψαλμό. 106 ρο σίγμα ταφ, 106 ψαλμός, στη σελίδα 564. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Τις δύναται να κηρύξει τα κρατεά έργα του Κυρίου, να κάνει ακουστά πάσα στα συνέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάτοντες κρίσιν, οι πράτοντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη ευμενία, τι προς τον λαό σου επισκέφθη τίμη εν τη σωτηρία σου. Για να βλέπω το καλόν των εκλεκτών σου, για να εφραίνομαι εν τη εφροσύνη του έθνου σου, για να καυχόμαι μετά τη σκληρονομία σου. Ημαρτήσαμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, εισεβήσαμεν. Πατέρες ημών εν Αιγύπτο δεν ενόησαν τα θαυμάσια σου. Δεν ενθυμήθησαν το πλήθος του ελαίου σου. Και σε παρόργησαν εν τη θαλάσση, εν τη ερυθρά θαλάσση. Και όμως έσωσες αυτούς δια το όνομα αυτού, δια να κάνει γνωστά τα κρατεά έργα αυτού. Και επετίμησε την ερυθράν θάλασσαν και εξηράνθη. Και διαβίβασεν αυτούς δια αβίσον ως διερήμου. Και έσωσεν αυτούς εκ της χειρός του μισόντος, αυτούς μισούντος αυτούς και ελύτρωσεν αυτούς εκ της χειρός του εχθρού. Και τα ύδατα κατεκάλυψαν τους εχθρούς αυτών, δεν απελήφθη ουδέ εις εξ αυτών. Τότε επίστευσαν εις τους λόγους αυτού, έψαλαν την ένεσιν αυτού, πλην ταχαίως ελισμόνησαν τα έργα αυτού, δεν περιέμειναν την βουλήν αυτού, αλλά επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, επήρασαν τον Θεόν εν τη ανίδρο. Και έδωνε και εις αυτούς την αίτηση αυτών, και απέστειλεν όμως εις αυτούς νόσων θανατηφόρων. Ευθόνησαν έτη τον Μωυσήν εν το στρατοπέδο και τον Ααρών τον Άγιον του Κυρίου. Γη άνοιξε και κατέπιε τη Δεθάν, τον Δεθάν, και σκέπασε τη συναγωγή του Αβυρών. Και πήρε ξύφθη εν τη συναγωγή αυτών. Η φλόξ κατέκαυσε τους ασεβείς. Κατασκεύασαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν των χωνευτών και μετήλαξαν την δόξα αυτού ισομοίωμα βοός, τρώγοντος χόρτων. Ελισμόνησαν τον Θεόν τον σωτήρα αυτών, τον ποιήσαντα μεγαλεία εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν τη γη Χάμ, φοβερά εν τη ερυθρά θαλάσση. Και είπε ο Θεός να εξολοθρεύσει αυτούς, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός αυτού δεν ίστατο εν τη θράψη ενώπιον αυτού δια να αποστρέψει την οργήν αυτού ώστε να μην αφανίσει αυτούς. Κατεφρόνησαν έτη την γην την επιθυμητήν. Δεν επίστευσαν εις τον λόγον αυτού και εγώγησαν εν τες σκηνές αυτών. Δεν εισήκουσαν της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο εσήκωσε την χείραν αυτού κατά αυτόν δια να καταστρέψει αυτούς εν τη ερήμο και να στρέψει το σπέρμα αυτών μεταξύ των εθνών και να διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους. Και προσεκολήθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ και έφαγαν θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτόν εν της έργης αυτών ώστε εφόρμησαν επ' αυτούς η πληγή. Αλλά σταθείς ο Φινέες έκαμε κρίσιν και η πληγή έπαυσε. Και ελογίστη εις αυτόν δια δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος. Και παρόξηναν αυτόν εν τη σίδαση της αντιλογίας και έπαθε κακός ο Μωυσής δι' αυτούς, διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησεν αστοχάστος δια των χιλαίων αυτού. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη τα οποία ο Κύριος προσέταξεν εις αυτούς, αλλά εσμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθον τα έργα αυτών και λάτρευσαν τα γλυπτά αυτών τα οποία έγιναν παγίσεις αυτούς. Και θυσίασαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια και έχησαν αίμα αθώων. Το αίμα των ιών αυτών και των θυγατέρων αυτών, τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Χαναάν και μιάνθη η γη εξ αυτών. Και μολύνθησαν με τα έργα αυτών και επόρνευσαν με τα σπράξεις αυτών. Δια τούτο η οργή του Κυρίου εξήφθη κατά του λαού αυτού και ευδελίχθη την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις τα σχήρας των εθνών. Και κυρίευσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πολλάκι σε λύτρωσεν αυτούς, αλλά αυτοί παρόργησαν αυτών με τα σβουλάς αυτών, διό εταπεινώθησαν δια την ανομίαν αυτών.
πλην επέβλεψεν επί την θλίψην αυτών ότε ήκουσε την κραυγήν αυτών και νεθυμήθη την προς αυτούς διαθήκην και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έκαμεν αυτούς να εύρωσιν έλεος ενώπιον πάντων των εχμαλωτισάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών και συνάγαγε ημάς από των εθνών δια να δοξολογόμεν το όνομά σου το Άγιον και να καυχόμεθα εις την ένεσήν σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος έως του αιώνος και ας λέγει πάσο λαός αμήν, αλληλούια. Αυτή είναι η σχέση του Θεού με το λαό του. Σκεφτείτε ένα λαό, έστω και ευσεβή, έστω και με το λόγο του Θεού, εάν δεν είχε τη βοήθεια του Θεού. Χωρίς το Θεό πώς θα ήτανε ο άνθρωπος, έστω και ο καλός άνθρωπος. Πόσο χρήσιμος είναι ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, στην ιστορία του ανθρώπου. Και δεν είναι μόνο ότι ο Θεός αποφάσισε κατά χάρη να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο, κατά χάρη. Άκουσε την κραυγή του και είπε εγώ θα σε ελευθερώσω. Και έκαμε πράγματα που δεν γίνονται ούτε ανθρώπινα βεβαίως, αλλά ούτε μπορεί να τα σκεφτεί και ο άνθρωπος ότι μπορεί να γίνουν. Αυτά έκανε ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η αρχή. Εκεί που χρειάζεται ο άνθρωπος τον Θεό είναι και μετά από αυτή την ημέρα. Δηλαδή, ο Θεός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο αναγεννάει τον άνθρωπο. Ο Θεός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο ευλογεί τον άνθρωπο και ο Χριστός βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου τον άνθρωπο. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ακόμη περισσότερο τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Είναι αδύναμος. Η καρδιά του είναι σφόδρα απατηλή. Το μυαλό του εύκολα στραβώνει. Περηφανεύεται, πλανάται πολύ εύκολα. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι ο διάβολος ως λέον οριόμενος γυρίζει να ψάξει να βρει και να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Καταλαβαίνετε αδελφοί αγαπητοί πόσο σημαντική είναι η βοήθεια του Θεού στη ζωή μας. Παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και ο Λόγος του Θεού βέβαια το λέει και θέλω μια φορά ακόμη να το διαβάσουμε αγαπημένα μου αδέλφια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο που γράφει ο Ιούδας στην αποστολή του, στην επιστολή του Ιούδα. Για ακούστε τι λέει, εγώ θα το διαβάσω, είναι από το πρώτο εδάφιο. Το πρώτο εδάφιο από τη σελίδα 1085 αν θέλετε κοιτάξτε το, της επιστολής του Ιούδα, του Αποστόλου, του Αδελφόθεου. Ιούδας δούλος Ιησού Χριστού, αδελφός δε Ιακώβου προς τους κλητούς, τους υγειασμένους υπό του Θεού Πατρός και δεν σταματά εκεί, τους κλητούς και τους αγιασμένους και τετηρημένους υπό του Ιησού Χριστού. Δηλαδή αν σήμερα βρισκόμαστε στην Εκκλησία, στην πίστη, είναι γιατί μας διατηρεί ο Χριστός. Και ένα ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια που πρέπει να τονίσουμε, γιατί δεχόμαστε τη βοήθεια του Χριστού. Και λίγο ακόμη περισσότερο γιατί εξητούμε τη βοήθεια του Χριστού. Η ασφάλειά μας είναι ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, γι' αυτό και ζητάμε πάντοτε τη βοήθεια του Χριστού για να μας κρατήσει. Σκεφτείτε τη σχέση δύο ανθρώπων, ο ένας ή το χαρακτήρα δύο ανθρώπων. Ο ένας είναι αξιόπιστος, μπορείς να τον εμπιστευτείς. Είναι σοβαρός, είναι ειλικρινής, μπορείς να τον εμπιστευτείς. Ο άλλος είναι αναξιόπιστος. Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Σου λέει ναι και κάνει όχι. Σου λέει φεύγω και έρχεται. Άλλα λέει, άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει. Αυτή είναι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Ο άνθρωπος είναι αναξιόπιστος, ολιγόπιστος, άπιστος, αδύναμος. Και είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Χριστού. Ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Όμως να δούμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τα χαρακτηριστικά του αξιόπιστου, που είναι και χρήσιμος και τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε στο Θεό, και τα χαρακτηριστικά του αναξιόπιστου, που είναι ζημιογόνος ή άχρηστος και μπορούμε να τα διακρίνουμε στην καρδιά των ανθρώπων. Πώς αρχίζει ο ψαλμοδός τον ωραίο αυτό ψαλμό που περιγράφει τις αδυναμίες του λαού Ισραήλ, ενώ ο ίδιος ο ψαλμοδός βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία και αδυναμία και προσεύχεται λέγοντας «Σώσον μας Κύριε, σώσε μας Κύριε». Αλλά το βλέμμα του ψαλμοδού, αν θέλετε, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου είναι προς τα χαρακτηριστικά του αξιόπιστου, του πιστού Θεού, και προς τα χαρακτηριστικά του αναξιόπιστου, αδύναμου και άχρηστου ανθρώπου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού? Γιατί ο Παύλος λέει «μιμητέ του Θεού γίνεστε». Πώς δηλαδή, και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πώς μπορεί ο Θεός να καταστήσει έναν άνθρωπο χρήσιμο? Μπορεί ο Θεός? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατασταθεί χρήσιμος? Γιατί ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να είναι χρήσιμος στην οικογένειά του, χρήσιμος στα παιδιά του, χρήσιμος στα αδέλφια του, χρήσιμος στην εκκλησία, χρήσιμος στο έργο του Θεού? Άρα υπάρχει ο άνθρωπος ο ζημιογόνος και ο άχρηστος, και υπάρχει ο άνθρωπος ο πιστός και χρήσιμος, με τον οποίον άνθρωπο πιστό και χρήσιμο συνεργάζεται ο Θεός. Με τον αναξιόπιστο δεν μπορεί και κανείς μας δεν μπορεί. Και ένα ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, εσύ τι είσαι στο έργο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού και στην οικογένειά σου και στον εαυτό σου και σε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της ζωής σου? Άχρηστος, ζημιογόνος ή χρήσιμος και ευλογημένος? Εγώ τι είμαι? Και βέβαια εγώ δεν μπορώ να πω για κανέναν από εσάς, γιατί εγώ δεν είμαι καρδιογνώστης. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό, που δεν έχει επιτρέψει ο Θεός να διακρίνουμε ο ένας την καρδιά του άλλου. Αλλά ούτε και μπορώ να διακρίνω και τη δύναμη και την καθαρότητα και τον αγιασμό σου, δηλαδή τα νεφρά σου. Ο μόνος ο οποίος διερευνά καρδίας και νεφρούς είναι ο Θεός. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, όταν ξέρει να βάλει τον πήχη στον κατάλληλο ύψος, όταν έχει το κατάλληλο μέτρο. Γιατί πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι είναι καλά και δεν είναι. Θυμάμαι όταν φτιαγνόταν το σπίτι μας, είχε έρθει ένας πλακάς. Και τον έβλεπα λοιπόν και έβαζε τα πλακάκια. Μα ήταν ίσια τελείως. Ρε παιδί μου, λέω, αυτός που είσαι, τι καλλιτέχνης είναι? Να μην κάνει ούτε ένα έτσι, ούτε ένα έτσι. Εγώ αν το έβαζα, τώρα θα κοίταγε πάνω και το άλλο θα κοίταγε κάτω. Και τον πλησιάζω και του λέω, δεν μου λες, πόσο καιρό σου πήρε, προσέξτε την ερώτηση, να φτιάχνεις έτσι τα πλακάκια τόσο ίσια? Μου λέει, από την πρώτη μέρα. Ω, λέω, αυτός είναι σοφός. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα, μου λέει. Απολύτως ίσια, απολύτως ίσια. Λέω, πώς το κατάφερες? Α, μου λέει, δεν είναι τίποτα, έχω το αλφάδι. Δηλαδή, έχω, μου λέει, αυτό εδώ πέρα το τέτοιο που το βάζω και άμα είναι λίγο έτσι το χτυπάω και ισιώνει. Και λέω, κοίταξε να δεις, έχει αλφάδι και δεν κάνει λάθος. Κύριε Θεέ μου, να είχαμε κι εμείς ένα αλφάδι. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε χρήσιμοι και ευλογημένοι και στην πραγματικότητα να μην βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Γιατί όταν βλέπεις κάποια πλακάκια λες, βλέπω είχα αργότερα, έφτιαχνε το σοφά της, με ένα σοφατζής. Τι ωραίο που είναι. Έρχεται κάποιος που ήξερε, μου λέει, πώς το έκανε έτσι? Λέω, ωραίο είναι. Δεν το βλέπεις, μου λέει, βγαίνει έτσι. Λέω, εγώ το βλέπα ωραίο. Πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε λάθος όταν βλέπουμε με την όψη, δια της όψεως, και όταν δεν ξέρουμε. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός να μας δείξει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αξιόπιστου Θεού. Λέει η Γραφή, ενείτε τον Κύριον πρώτον, διότι είναι αγαθός, και δεύτερον, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Είναι αγαθός, δεν πονηρεύεται, ό,τι και να του πεις το πιστεύει. Και μία ωραία εκδήλωση της αγαθοσύνης. Αμαρτάνω, μετανοώ, επιστρέφω, με συγχωρεί, χωρίς να ξέρει, να σκέφτεται, αυτός θα ξαναπέσει. Δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί ότι συγχωρέ, τον συγχωρώ εγώ, αλλά μετά το ίδιο θα ξανακάνει.
όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που δεν είμαστε αγαθοί, αλλά είμαστε πονηροί. Και το έλεος αυτού απεριόριστο ξέρει να λέει δεν πειράζει, ξέρει να λέει σε συγχωρώ. Η επιείκεια του Θεού είναι μοναδική, γιατί η επιείκεια του Θεού είναι ακουμπισμένη πάνω στην αγάπη, που το χαρακτηριστικό του Θεού είναι αγάπη. Μακροθυμία, έλεος και αγαθοσύνη. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο που έχει πονηριά και πάντα σκέφτεται πίσω από αυτό που βλέπει. Λέει, για να μου χαμογελάει αυτός κάτι θέλει από μένα. Θεός δεν το λέει έτσι. Για να μου καλομιλάει ο Θεός κάτι θέλει από μένα. Ο άνθρωπος κάτι θέλει από μένα. Ο Θεός λέει έρχεσαι προς εμένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Δεν σκέφτεται κάτι θέλει. Δεν έχει καν ίχνος πονηριάς. Απόλυτη αγαθοσύνη. Αλλά όχι μόνο δεν έχει, αλλά και δεν λογαριάζει στον άλλον ότι έχει. Και ο ίδιος δεν έχει πονηριά και δεν συμπεριφέρεται με πονηριά στον άνθρωπο, αλλά και δεν λογαριάζει πονηριά ότι έχει ο άλλος. Και ξέρει και συγχωρεί, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι, δεν πειράζει, αδύνατος είσαι, δεν πειράζει. Εγώ θα σε ευλογήσω, εγώ σε συγχωρώ. Απόλυτα αξιόπιστος. Δεν μπορείς να του βρεις ψεγάδι. Έχει ειρήνη. Έχει χαρά. Δεν έχει ταραχή. Γιατί δεν έχει πονηριά. Πονηριά φέρνει την ταραχή. Ο άνθρωπος. Τρία εδάφιο. Μακάρι οι φυλάτοντες κρίσιν. Δεν φυλάει κρίση. Όμως ο Θεός δίνει μέσα από το λόγο του το χαρακτηριστικό του ανθρώπου για να τον καταστήσει αξιόπιστο. Ευλογημένοι, μακάρι, χρήσιμοι στο έργο του Θεού είναι αυτοί που φυλάνε τη δικαιοσύνη του Θεού μες στην καρδιά τους. Το λόγο του Θεού μες στην καρδιά τους. Δεν το ξεχνάνε. Δεν αδιαφορούνε. Έχουν φόβο Θεού. Και ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Φυλάνε μέσα στην καρδιά τους τη δικαιοσύνη και την κρίση του Θεού πρώτον. Και δεύτερον, πράττουνε τη δικαιοσύνη. Και δεν είναι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου. Και φυλάνε στην καρδιά τους το λόγο και τον περπατάνε σύμφωνα με το λόγο, τον εκτελούνε. Είναι αυτοί που λέει ο Χριστός, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που ακούει τα λόγια του Πατέρα μου του επουράνιου και τα πράττει. Και τα ακούει με μεγάλη προσοχή και τα φυλάει στην καρδιά του και τα πράττει. Όταν ο άνθρωπος χάσει αυτά και τα δύο τα χαρακτηριστικά έγινε αναξιόπιστος. Και είναι αναξιόπιστος. Και έρχεται ο Θεός και λέει για να γίνεις άνθρωπε αξιόπιστος, για να γίνεις άνθρωπε χρήσιμος, πρέπει πρώτα να γνωρίσεις το λόγο μου. Ο λόγος μου να έρθει να μπει μες στην καρδιά σου, αναγέννησης. Πρέπει ο λόγος μου να γίνει μέσα στην καρδιά σου το υπαριθμόν ένα γεγονός. Ιεραρχικά να είναι ο λόγος μου πάνω από όλες τις σκέψεις σου. Και δεύτερον, ο άνθρωπος όχι μόνο να γνωρίσει το λόγο του Θεού, να τον πιστέψει και να τον αποδεχτεί, να ακούσει το λόγο του Θεού, να τον πιστέψει και να τον αποδεχτεί, αλλά να πάρει και τη στερεά αυτή η απόφαση να τον εκτελέσει, που χρειάζεται τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και την αναγέννηση, για να έρθει ο λόγος του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, για να έχεις δύναμη να τον εκτελείς. Αλλά και πάλι δεν φτάνει. Είναι ένας καλός χριστιανός, αλλά δεν είναι χρήσιμος. Ο χρήσιμος χριστιανός πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Να είναι αγαθός. Κάνε μας έτσι, Κύριέ μου. Ξέρετε, έχω ακούσει χριστιανός που λέει: «Μένα δεν με κοροϊδεύει κανείς, ξέρεις τι είμαι εγώ». Δηλαδή, εσύ μπορεί να σε κοροϊδεύει κανείς, αλλά δεν έχεις την αγαθοσύνη που θέλει ο Θεός. Δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος. Δεν μπορείς να είσαι βοηθός. Δεν μπορείς να βοηθήσεις τον αδελφό σου. Δεν μπορείς να ανεχτείς τον αδελφό σου. Στα λάθη του, στις αμαρτίες του. Στις αδυναμίες του. Δεν μπορείς να το ανεχτείς, τιμώνεις. Και επίσης, αδελφοί αγαπητοί, και μακρόθυμος. Να μπορεί να δέχεται, να ακούει και να συγχωρεί. Δηλαδή, με μία λέξη, να μη σκανδαλίζεται. Μακάριος ώστις δε σκανδαλιστεί εν εμή, λέει ο Χριστός. Ό,τι και να ακούσει δε σκανδαλίζεται. Γιατί πρώτον δεν πονηρεύεται και δεύτερον γιατί συγχωρεί.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ο χρήσιμος άνθρωπος. Και ο ψαλμωδός, αναγνωρίζοντας δια Πνεύματος Αγίου τις μεγάλες αυτές αλήθειες, ότι ο άνθρωπος δεν βάζει, ο χρήσιμος άνθρωπος δεν έχει παράπονο στην καρδιά, δεν έχει θυμό, δεν έχει οργή, δεν έχει εκδίκηση, δεν έχει φθόνο, δεν έχει τα έργα της σαρκός δηλαδή. Λέει, Κύριε, θυμίσουμε εν τη ευμενία τι προς το λαό σου. Τον καιρό της ευμενίας βάλε με και εμένα μέσα. Τι ωραία. Θα έρθει ο καιρός της ευμενίας. Θα έρθει ο καιρός της ευλογίας. Θα έρθει ο Χριστός. Βάλε με και εμένα μέσα, Κύριε. Να είμαι στον καιρό της ευμενίας και εγώ μέσα. Κύριε, επισκέφθη τίμη εν τη σωτηρία σου. Και όταν θα έρθει ο καιρός της σωτηρίας, Κύριε, βάλε με και εμένα μέσα. Δεν αξίζω, βάλε με και εμένα μέσα. Γιατί? Για να βλέπω και να απολαμβάνω το καλό των εκλεκτών σου. Για να βλέπω και να απολαμβάνω την ευλογία σου στους εκλεκτούς σου. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί, όπως τους είπαμε? Όχι όπως νομίζουμε εμείς, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Με το Λόγο του Θεού στην καρδιά, με την απόφαση να εκτελούν το Λόγο του Θεού, με έλεος και μακροθυμία και επιοίκεια, μεγάλη και με αγαθοσύνη. Να βλέπω, Κύριε, όταν θα ευλογείς αυτούς τους ανθρώπους τους εκλεκτούς. Βάλε με και εμένα μέσα εκεί. Θέλεις να είσαι μέσα εκεί, αδερφέ? Μέσα σε αυτό το λαό. Τον εκλεκτό λαό. Τον οποίον αγαπάει ο Θεός, τον οποίον προσέχει ο Θεός, τον οποίον φροντίζει ο Θεός, με τον οποίον συνεργάζεται ο Θεός, μέσα στη ζωή του οποίου δοξάζεται ο Θεός, γιατί βρήκε άνθρωπο όμοιο με Αυτόν. Όχι μόνο κατ' εικόνα Θεού, αλλά και κατ' ομοίωσιν Θεού. Να λοιπόν να δούμε, να διακρίνουμε τώρα, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα, αλλά δεν είναι κατ' ομοίωση Θεού. Μερικές φορές οι άνθρωποι γίνονται και κατ' ομοίωση διαβόλου. Αλλά ο Θεός ψάχνει να βρει, να δημιουργήσει, να φτιάξει. Δεν είναι εύκολο για τον άνθρωπο να γίνει, αδύνατον είναι. Αλλά είναι εύκολο να ζητήσει από τον Θεό να το κάνει ο Θεός. Να κάνει έναν άνθρωπο που να είναι όχι μόνο κατ' εικόνα, αλλά και καθ' ομοίωση αυτού. Να έχει αγάπη, έλεος, μακροθυμία, επιοίκεια. Να έχει αγαθοσύνη. Ο Λόγος του Θεού να είναι φυτευμένος στην καρδιά του. Και η δύναμη στο Πνεύματος του Αγίου να τον καθιστά εκτελεστή έργο. Κάνε με, λέει, Κύριέ μου, λέει ο ψαλμωδός, στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Σώσε με, κάνε με και εμένα έτσι. Βάλε με μέσα σε αυτό το λαό στον εκλεκτό, να βλέπω την ευλογία σου και να χαίρομαι με τη χαρά του έθνους του δικού σου, που αποτελείται από εκλεκτούς. Γιατί το έθνος το δικό σου δεν είναι ένα έθνος που γίνεται από ανθρώπους, αλλά είναι ένα έθνος που γίνεται από τον Χριστό. Κύριε, κάνε με να καυχόμαι στο όνομά σου μέσα σε αυτούς που κληρονομούν την κληρονομία σου. Η επιθυμία του, μια επιθυμία που ο Θεός, πιστεύω, θέλει να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας σε απόλυτο βαθμό και με δύναμη και ζήλο και αφιέρωση. Κάνε με, Κύριε, βάλε με μέσα σε αυτούς τους εκλεκτούς σου. Θυμηθείτε αυτά που διαβάσαμε. Πόσο χρήσιμος ήταν ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Και πόση ζημιά έκαναν άνθρωποι στο λαό Ισραήλ. Όμως, ο Μωυσής ήταν χρήσιμος. Πραείς υπερπάντων των ανθρώπων. Τον κατηγορούσανε, τον ονίδιζαν, δεν ίδρωνε τα αυτή του. Αυτός ενδιαφερόταν τι λέει ο Θεός. Επιοίκεια απεριόριστη. Μια φορά θύμωσε και το πλήρωσε. Επιοικής, απονήρευτος. Και τι δεν του είπανε? Πα, τι του λέγανε? Αντιστεκόντουσαν, τον είπαν ότι μας έβγαλες για να μας σκοτώσεις. Του είπανε ότι... Και τι δεν του είπανε? Μέχρι και μοσχάρι για Θεό κάνανε. Και ποιος? Ο Αρών, που άφησε αγαλήνιο του το λαό. Χρήσιμος ο Μωυσής. Χρήσιμος και ο Φινέας. Πιστός στο Λόγο του Θεού. Και ο λαός του Θεού προχώρησε. Χρήσιμος και ο Ιησούς του Ναβί. Χρήσιμος και ο Χάλεφ. Αχ, Χριστός. Αχ, Χριστοί οι 10 από τους 12 κατασκόπους, γιατί δεν πίστεψαν στο Λόγο του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Κύριε, εγώ πού βρίσκομαι? Στους χρήσιμους ή στους άχρηστους? Μήπως βρίσκομαι ακόμη περισσότερο στους ζημιογόνους?
Κάνε μας σαν άτομα, σαν εκκλησία, σαν οικογένεια, χρήσιμους και εκλεκτούς όλους μας. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Όλους μας χρήσιμους, αδελφοί. Να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε τις ευλογίες του Θεού. Να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε το καλό του Ισραήλ. Να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε τη σωτηρία του Θεού. Να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε τη δόξα του Χριστού. Αξίωσέ μας, Κύριε. Κάνε μας εκλεκτούς σου. Αμήν.